για να μπούμε σιγά σιγά στα τουάρι. Νίκο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ωραίο τραγούδι. Ωραίο, ναι. Καιρός τέλειος. Καλά, τίποτα. Πολύ καλοκαίρι. Πολύ καλοκαίρι. Πολύ καλοκαίρι. Ήθελα και όλα τα πάω τα σήμερα και πηγαίνω προς το Βεζινάδικο και βλέπω τώρα το... τη συνεχεία και λέω θα κάνω μέσα έξω. Και πάω και πέρα και του λέω κάντο μόνο μέσα. Αν ανοίξει τα παράθυρα, γίνεται και μέσα, ξέρεις. Λέω κάντο μόνο μέσα, του λέω. Και θα έρθουμε αύριο, λέω, και για το άλλο. Όχι, ρε φίλε. Με τέτοια βροχή το απέξω μια χαρά γίνεται. Η βροχή που δίνει. Η τελευταία βροχή που μας ταλαιπώρησε αυτές τις ημέρες. Οπότε νομίζω ότι από αύριο θα είμαστε καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Με τα γραφάρες ο Άρης. Ξεκινάει, Νίκο. Ήταν να πάρει φόρα. Εντάξει, είναι εβδομάδες που δεν είναι ότι το θέλουμε. Εννοείται το θέλουμε, το θέλει και η ομάδα. Είναι εβδομάδες που πρέπει να υπάρχει κινητικότητα για τον Άρη, γιατί σε λιγότερο από 14 μέρες φεύγει το σοχάο της Αυστρίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Να ξεκινήσουμε πριν πάμε στα του Πύρης Μανή σε άλλα θέματα από τα φρέσκα κουλούρια που λένε και στο χωριό μου. Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή την οποία διαβάζουν εδώ και λίγη ώρα και οι φίλοι του Άρη στο allaboutaris.gr. Πέρε Πόνς, 29χρονος Ισπανός χαφ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Αλαβές και με τον οποίο ο Άρης βρίσκεται εδώ και περίπου ένα μήνα σε συζητήσεις, οι οποίες δεν έχουν μείνει απλά στο να κοίτα σε θέλω κτλ. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Άρη και τον ποδοσφαιριστή. Πολύ έμπειρος παίχτης, περίπου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν δάχτυα μπροστά μου, έχει 141 συμμετοχές στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Έχει άλλες 133 στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Ισπανίας ο συγκεκριμένος. Ξεκίνησε την καριέρα του από την Χιρόνα. Είναι παιδί της Καταλωνίας. Από τα μικρά τμήματα υποδομής έκανε τον ντεμπούτο του με τη Χιρόνα το 12. Έχει και έναν δανεισμό σε μια άλλη ομάδα της Β' Εθνικής της Ισπανίας. Στη Χιρόνα αγωνίστηκε σε 211 παιχνίδια μέχρι το 19, όπου η Αλαβές έβγαλε 2 εκατομμύρια ευρώ από τα μία της για να τον αποκτήσει και να τον έχει στο δυναμικό της μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ο παίκτης μένει ελεύθερος, εξαροκταράκι ο συγκεκριμένος της Ισπανικής Βολής, καλός με την μπάλα στα πόδια, δεν έχει πολύ τον γκολ, έχει πετύχει κάποια γκολ στην καριέρα του, όχι πάρα πολλά. Φέτος είχε 27 συμμετοχές και ένα γκολ με την Αλαβές στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Είναι ένας παίχτης με τον οποίο, επαναλαμβάνω, ο Άρης είναι σε επαφές εδώ και περίπου ένα μήνα. Είναι και μια περίπτωση όμως η οποία θα εξαρτηθεί και από την κίνηση του Παπέ σε Διόπ, γνώριμο όνομα στους φίλους του Άρη. Ο Αφρικανός μέσος, ισπανοαθρεμένος βέβαια, ο οποίος, τον οποίο ο Άρης προσπάθησε να αποκτήσει και τον περασμένο Γενάρη από τη Λιόν, δεν κατέστη δυνατό τότε. Παίχτης ο οποίος φέτος δεν αγωνίστηκε καθόλου με τους Λιονέ, είχε μόνο μια συμμετοχή με τη δεύτερη ομάδα της Λιόν, δεν υπολογιζότανε. Αυτό ήταν και ένα στοιχείο που ανάγκασε τους ανθρώπους του Άρη και καλά κάνανε να ψάξουν να δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ποδοσφαιριστής, και από ό,τι πληροφορήθηκαν και εμείς μεταφέρουμε την πληροφόρηση που έχουν οι άνθρωποι του Άρη, ο παίκτης έκανε καθόλου τη διάρκεια της ζωής κανονικά προπονήσεις με την Λιόν, είναι σε καλή ηλικία, 24-25 χρονών, και μάλιστα, όπως λένε πληροφορίες, μέσα επόμενη 23 ώρα να μένετε άμεσα στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον εκπρόσωπό του για να πάνε ένα βήμα παραπάνω οι επαφές του με τον Άρη, να περάσει και από εξετάσεις για να δουν ότι στον Άρη, εντάξει, δεν έχει κάποιο θέμα, εντάξει, νεαρός είναι, αλλά αυτή η αγωνιστική απραξία σίγουρα είναι κάτι το οποίο εντόπισαν οι άνθρωποι της ομάδας. Και εφόσον όλα πάνε καλά, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, εφόσον δηλαδή είναι εντάξει, που νομίζω ότι θα είναι και ρυθμιστούν και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες στο οικονομικό, γιατί όταν μιλάνε τα λεφτά εκεί είναι η ουσία σε τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε οριστική συμφωνία εφόσον διευθύνονται αυτά τα ζητήματα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Γενικά η μεσαία γραμμή του Άρη είναι μια γραμμή που θα έχουμε, μπορεί να έχουμε διαφοροποιήσεις. Ο Διόπ είναι μια επιλογή. Ο Πέρε Πόνς που αποκαλύψαμε νωρίτερα είναι μια ακόμα περίπτωση που, όμως επαναλαμβάνω, μπορεί να επηρεαστεί από αυτήν του Αφρικανού μέσου. Μπορεί όμως να έρθουν και οι δύο στο τέλος, γιατί είναι λίγο θολό το τοπίο και γύρω από την ανανέωση του Χαβιέ Ματίγια
και γύρω από το μέλλον του Μπαντού Εντιαγέ, για τον οποίο οι Τούρκοι λέγανε ότι έκλεισε, τώρα λένε δεν έκλεισε. Νομίζω ότι τον Άρη δεν θα τον χάλαγε να πεμπλακεί. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα τον χάλαγε να πεμπλακεί από το υψηλό συμβόλαιο του Εντιαγέ. Με δεδομένο κιόλας ότι ο Σενεγαλέζος δεν έκανε την τόση μεγάλη διαφορά που περιμένα και στον Άρη να κάνει την περασμένη σεζόν. Αν δεν βρεθεί κάποια λύση, θα είναι εδώ παίκτη ομάδα, είναι κανονικά και θα είναι στα πλάνα του Χερμάν Μπρούς. Αλλά νομίζω ότι αν βρεθεί η χρυσή τομή με τον Σενεγαλέζο, και ειδικά αν έρθει πρόταση, που σημαίνει ότι ο Άρης θα βάλει αυτά στα μία του, δεν θα πει όχι στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Και του Σάσα, εγώ θα έλεγα ότι είναι λιγότερο θόλος σχέση με το Μαντρίτη και το Αντέγιο για το μέλλον. Και ο ίδιος το έκανε με τη δήλωσή του πριν λίγες μέρες σε μέσο της Βραζιλίας, ότι εγώ είχα 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα με τον Άρη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον. Αλλά για την ώρα κάτι πιο ουσιαστικό, όπως με τον Εντιαγέ, για παράδειγμα, ή με το θέμα της ανανέωσης του Χαβιέ Ματίγια, δεν προκύπτει σχετικά με τον Βραζιλιάνο. Για τον Διόπ, για να έχει ο κόσμος μια εικόνα, τα είχαμε πει βέβαια και τον περασμένο Γενάρη, έχουν περάσει πολλοί μήνες μέχρι τότε, είναι ένα εξαροχτάρι, το οποίο είναι καλός και στο κουβάλιμα της μπάλας, στο να διηγεί την μπάλα. Είναι σε καλή ηλικία, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, έχει και ένα σχετικά καλό ύψος, αθλητικός και αυτός ως Αφρικανός, με την ευρωπαϊκή κουλτούρα μέσα του πολύ, γιατί ποδοσφαιρικά γαλουχήθηκε στην Ισπανία. Είναι μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή και σε μια θέση που ο Άρης έτσι κι αλλιώς ήθελε τουλάχιστον ένα παίχτη, δηλαδή ένα παίχτη για μια επιλογή για την μεσαία γραμμή, και ενδεχομένως με τον Μπονς δεν αποκλείεται από τη στιγμή που έχουν επαφές εδώ και περίπου ένα μήνα να κάνει και την δεύτερη. Αλλά μεγάλη προτεραιότητα και νούμερο ένα προτεραιότητα παραμένει ο Φορ για τους κυτρινόμαυρους, εκεί όπου έχει πέσει πολύ μεγάλο βάρος η προσπάθεια των ανθρώπων της ομάδας να βρούνε τουλάχιστον έναν παίχτη. Για μένα ο Άρης, όταν θα τελειώσει ο Αύγουστος και θα τελειώσει με τα γραφτή πρόεδρος, θα πρέπει να έχει 3 επιλογές στην επίθεση. Δηλαδή 2 που θα είναι βασικοί στο 4-4-2, θα έχουμε και το 4-2-3-1, άρα σημαίνει ότι θα έχεις έναν. Και να έχεις δηλαδή 2 σχεδόν, που θα είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, και να έχεις έναν ακόμα που θα είναι 3η επιλογή, με ένα χαμηλότερο κασέ φυσικά σε σχέση με τους βασικούς σου. Θέλει ο Άρης να τελειώνει με το φόρ μέχρι να ταξιδέψει στο Σοχάου, να έχει τουλάχιστον έναν παίχτη ως επιλογή σε αυτή τη θέση, άσχετα τι θα γίνει με τον Καμαρά, που έχει υποχωρήσει αρκετά το συγκεκριμένο θέμα. Και ο Καμαρά, όπως λέγαμε και όταν φούντωναν οι φήμες για Ολυμπιακό, το λέμε και τώρα, τι παίξει του Άρη είναι, και θα είναι κανονικά εδώ σε λίγες μέρες. Εντάξει, θα πάρει και λίγο εξτράδια λόγω εθνικής πριν έρθει στην Θεσσαλονίκη, και κανονικά αυτή τη στιγμή είναι στο πλάνο της ομάδας, αλλά με τον αστερίσκο ότι στο Άρη είναι πιθανότατο δεχόμενο να αποχωρήσει, έτσι να πρέπει να κινηθούν διαφορετικά σε αυτή τη θέση. Είναι μια της προτεραιότητας αυτή. Η δεύτερη προτεραιότητα, ένας χαφ που θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα πω εγώ, αν δεν το κάνω εκτός απρόπτου, θα είναι ο Παπές Εχντιόπ. Ένας δεξιός μπακ. Ο Άρης ήταν τις τελευταίες μέρες, είχε προχωρήσει αρκετά μια περίπτωση δεξιού μπακ από την Ισπανία. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι φαίνεται λίγο να πηγαίνει πίσω, χωρίς να έχει τελειώσει οριστικά αυτή η κίνηση. Γενικά ψάχνεται. Του Αρίας παραμένει μια δύσκολη επιλογή. Για μένα η Ατλέτικο γενικά... Πάνε ρε εσύ τον Τέιλορ να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. 5 assist φέτος έγραψε. 5 assist. Πέντε. 5 assist. Χαλκέντερος αμυντικά, στα ανεβάσματά του φοβερός, άστο. Με 300 χιλιάρικα. Θα μεσολαβήσω και εγώ για να, να πει ο ΠΑΟΚ το ναι. Αν χρειάζεται δηλαδή βοήθεια, θα πω και εγώ μια καλή κουβέντα για τον Άρη. Με 300. Ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν χρειαστεί να μετακομίσει κιόλας. Ναι, βέβαια. Έχω πολύ καλύτερο και πιο φθηνό παίχτη τον Τέιλορ που λέγεται Σαλέμ Μπακατά. Μπακάπε, φίλε, ο Μπακατά, ο Λούκας Τέιλορ. Μέχρι να έρθει τώρα ο Αρίας να μάθει το ελληνικό πρωτάθλημα, αυτό πάει το Δήμιο. Ο Αρίας δύσκολα θα έρθει, και νομίζω ότι ο Άρης γενικά με τα τωρινά δεδομένα. Με τα τωρινά δεδομένα, πάνε, εγώ μια πρόταση κάνω. Δύσκολα, αν κάποιος ακούει. Δύσκολα θα πάρει κάτι από την Ατλέτικο. Αν αλλάξει κάτι μετά μέσα τις αποφάσεις του Σιμεώνε, νομίζω ότι για τον Άρη θα είναι καλοδεχούμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα, νομίζω δύσκολα ο Άρης θα πάρει κάτι από την Ατλέτικο. Χωρίς να αποκλείουμε και κάποια έκπληξη, αλλά νομίζω προς αρχές Ιουλίου και μετά τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Αλλά για να κλείσω τις προτεραιότητες, όπως έχουμε περιγράψει όλο αυτό το διάστημα, δεξιός μπακ, αμυντικός χαφ, δεκάρι και φορ, είναι εκεί που ρίχνει το βάρος ο Άρης αυτή τη στιγμή, και ίσως τελειώσει πιο γρήγορα με το χαφ και το δεξιό μπακ σε πρώτη φάση, και μετά να τρέξει το θέμα του φόρου. Αλλά αυτά να τρέπονται και από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Άρης έχει 2 εβδομάδες και λιγότερο πλέον, 13 μέρες, για να κινηθεί σωστά
να κινηθεί όπως πρέπει. Έχει κάνει μια αρκετά καλή προεργασία, έχει επιλογές, δεν θα τις έχει εσάι βέβαια. Θα πρέπει να, για μένα στη φάση που βρίσκεται, να επιλέξει ποδοσφαιριστή, να πάει, επειδή υπάρχει μια άμεση ανάγκη σε κάποιες θέσεις και έχουν τεθεί κάποιες άμεσες προτεραιότητες, να πάει σε εφικτές λύσεις. Εγώ είμαι υπέρ του να κοιτάξεις κάτι το πιο πάνω ράφι, κάτι το οποίο έχει ένα βαθμό δυσκολίας και μπορεί όμως να σου κάνει τη διαφορά, αλλά συνήθως αυτές οι περιπτώσεις χρειάζονται χρόνο, ειδικά όταν εμπλέκεται και άλλη ομάδα στις διαπραγματεύσεις, χρειάζεται ακόμα περισσότερος χρόνος. Οπότε νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να πάει σε κάτι πιο εφικτό σε αυτή τη φάση για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και να έχει προλάβει να μπολιάσει 3-4 ποδοσφαιριστές μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ειδικά σε κομβικές θέσεις. Άντε του δεξιού μπακ, οκ, okay, ένα γύρο με τον Εμπακατά τον βγάζω. Πάνε okay, πάρει και Ανδρούτσο από τον Ολυμπιακό, να, έκλεισε. Δεν είναι νομίζω αυτό το οποίο ψάχνει ο Άρης δεξιά. Okay. Θέλει ένα πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο, πολύ καλύτερο επίπεδο. Θα δούμε, θα γίνει και με τα αριστερό μπακ, γιατί η αποχώρηση του Γκάνεα, που οι συνάδελφοι του Παναθηναϊκού παρεμήνευσαν τη δήλωση του Γκάνεα. Επειδή εγώ είδα και την. Εγώ τέξα, ο Γκάνεα είπε demonstrate my level, δηλαδή να δείξω το επίπεδό μου. Ναι, ναι. Και οι συνάδελφοι του Παναθηναϊκού το πήρανε να ανεβώ επίπεδο. Και το μετέφρασαν να ανεβώ επίπεδο. Δεν είπε ο Γκάνεα να ανεβώ επίπεδο. Γίνεται και αυτά λοιπόν. Να επιδείξω το επίπεδό μου. Τώρα που μιλάμε για δηλώσεις πριν συνεχίζει, Νίκο, ο Μπεναλουάν τι φάση με την Άγια, τι αυτό το μίσος, τι γίνεται. Μπεναλουάν δεν ξέρω. Χάλασε η μεταγραφή με την ΑΕΚ, έχει κάτι άχτη με την ΑΕΚ. Πολύ ξεκούρδουνο ήταν. Εμένα επειδή εγώ είμαι ειλικρινής, αυτό που κάνει Μπεναλουάν δεν μ' αρέσει. Είναι ένας παίκτης το οποίο το συμβόλαιο λύγει, φαίνεται ότι ο Άρης δεν θα τον κρατήσει. Δεν έχει πέσει στο τραπέζι το όνομά του. Δεν γίνεται τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις. Μήπως ρίχνει δίχτυα με το μυαλό του στον Ολυμπιακό, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να πει κάποιος ότι προσπαθεί να πείσει και τον Άρη με αυτόν τον τρόπο να τον κρατήσει. Α, και αυτό, ναι, βέβαια. Αλλά αφορμή δεν υπήρξε, γι' αυτό έτσι προκάλεσε κάποια κουβέντα. Στα ξεκούδουνα, ας πούμε, μια ανάρτηση. Αυτό το πράγμα που κάνει ο Μπεναλουάν δεν μ' αρέσει εμένα. Κάνει για ΠΑΟΚ τουλάχιστον. Κάνει για ΠΑΟΚ να πάρεις και τα μπράβο από το λαό, κατάλαβες. Τώρα η ΑΕΚ ποιος ασχολείται. Όχι, όχι, είτε για τον ΠΑΟΚ το έκανε, είτε για την ΑΕΚ το έκανε, πλέον είναι κάτι που δεν έχει νόημα τώρα, εντάξει. Δηλαδή το θέμα με την ΑΕΚ έχει τελειώσει. Εμένα προσωπικά ως Νίκο δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο γίνεται με τον που κάνει ο Μπεναλουάν. Τέλος πάντων, όσον αφορά τώρα για τα, επειδή τα έλεγα για τον Γκάνε, για να το συνεχίσω, ο Ρουμάνος είναι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Άρης συνειδητά νομίζω ότι το άφησε το πράγμα να πάει εκεί, γιατί δεν ήθελε να μπει στη δικασία να δώσει τα χρήματα που ζητούσε ο Ρουμάνος. Νομίζω περίπου 230 με 250 χιλιάδες ευρώ. Μέχρι τα 200 ο Άρης τον πήγαινε, τον Γκάνε. Αλλά υπάρχει και ένας λούμορ αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει ένα αρκετά σεβαστό ποσό στο συμβόλαιό του και θα επιβάρυνε ο Άρης τον μπάτζετ του όσον αφορά τα αριστερά άκρα της άμυνας. Εμένα ο Λούμορ, ακόμα και με το ελαφρυντικό που έχει, είναι όντως ελαφρυντικό, με αυτή την οικογενειακή τραγωδία που έζησε με το χαμό του νεογέννου του παιδιού του πέρυσι όταν πρωτοέρχεται στον Άρη, δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι. Είναι πιθανό, δεν αποκλείεται, αν ο Άρης δεν βρει κάποιο τρόπο να λύσει το συμβόλαιό του, που για μένα καλό θα είναι να το κάνει, είναι πιθανό να είναι στην προετοιμασία και να του δοθεί έτσι μια δεύτερη ευκαιρία όσο δεν θέλει, μήπως και δείξει κάτι διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί γενικά για έναν ακόμα παίχτη που θα πλαισιώσει τον Μάρβιν Πίρσμαν στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Πίρσμαν, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη από σήμερα το μεσημέρι, έφτασε, τον υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του Άρη και επιβεβαίωνε αυτό το οποίο λέγαμε, ότι θα είναι κανονικά και στα εργομετρικά που αρχίζουν από αύριο και στην πρώτη προπόνηση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στις εγκαταστάσεις του Ρησίου. Έχουν έρθει εδώ όλοι οι παίκτες Θεσσαλονίκη, νομίζω κάποιοι δύο-τρεις τελευταίοι μήναν που θα γυρίσουν και αυτοί για να μπουν και αυτοί αύριο στον κύκλο των εξετάσεων και πλέον αφού μπήκε η ομάδα στο γήπεδο θα περιμένουμε οριστικές εξελίξεις και στο κομμάτι των ανανεώσεων και να δούμε αν θα έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό στις μεταγραφές. Νομίζω ότι αν είναι να πούμε ότι κάποιος είναι πιο κοντά στο να μας δώσει κάτι πιο ουσιαστικό στο κομμάτι της ενίσχυσης είναι ο Ντιόπ, που αναμένεται άμεσα μαζί με τον μάνατζερ, όπως είπαμε πριν, στην Θεσσαλονίκη. Θα έλεγα το ίδιο και για τον δεξιό μπακ, αν δεν είχαμε τελευταίες ώρες έτσι μια αλλαγή δεδομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και από εκεί και πέρα ο Άρης, ανάλογα με το τι θα επιλέξει να κάνει, μπορεί, εγώ θα πω, κάλλιστα να ενεργοποιήσει άμεσα 2 με 3 μεταγραφές μέσα αυτή την εβδομάδα. Το θέμα είναι να διαλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί. Θα περιμένει τα δύσκολα ή θα πάει σε πιο εφικτές λύσεις που είναι πιο
που μπορούν να έρθουν πιο γρήγορα στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να σημαίνει ότι θα είναι χαμηλότερης ποιότητας από άλλες που έχει. Εντάξει, γιατί ο Άρης έχει δείξει ότι ακόμα και όταν δεν πάει σε παίχτες πολύ προβεβλημένους ή από ομάδες πολύ προβεβλημένες, πάλι μπορεί να βρει καλές επιλογές. Φαμπιάνο Μπράμπετ, Ρόουζ, έχει τέτοια παραδείγματα τα οποία μπορούμε να ανατρέψουμε. Λοιπόν, νομίζω για μένα καθαρά θέμα του Άρη πώς θα επιλέξει να κινηθεί μες επόμενες μέρες, για να δούμε και για να δούμε πώς θα είναι και οι καινούργιοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους θα ταξιδέψει στο Σοχάου στις 28 Ιουνίου μέχρι και τις 8 του Ιούλη που θα επιστρέψει η ομάδα στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχε πριν λίγο στερά ένα δημοσίευμα την Κύπρο για ένα φιλικό, που, με τους οποίους γίνεται λόγος για φιλικό του Άρη με τον Άρη Λεμεσού. Δεν επιβεβαιώνεται ακόμα τον Άρη, νομίζω είναι πολύ πιθανό να γίνει, γιατί 7 Ιουλίου είναι προγραμματισμένο επί σλοβενικού εδάφους, όχι αυστριακού. Είναι πιθανό να κλείσει ο Άρης με τους Κύπριους στον κύκλο των φιλικών του στην Αυστρία, γενικά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Θα δώσει 3 φιλικά εκεί, άλλα 2 θυμίζω θα δώσει με την επιστροφή του Θεσσαλονίκη, τα οποία θα είναι και πρόβα Generale πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς. Θα μάθει και αντίπαλο. Θα μάθει βασικά ο Άρης πιθανούς αντιπάλους σήμερα. Μπορεί να μάθει και αντίπαλο. Σήμερα πιθανούς. Ναι, αύριο μπορεί να μάθει αντίπαλο. Σήμερα πιθανούς. Είναι και αύριο μπορεί πιθανούς, αλλά εντάξει. Ναι. Είναι τα group που βγάζει η UEFA με 5-6 για κάθε ομάδα. Άρα θα δούμε ο Άρης. Θα έχουμε μια πρώτη εικόνα και γνωρίζει και για τον ΠΑΟΚ, εννοείται σήμερα το βράδυ και πέρα κατά 10-11-12. Αύριο νομίζω κλείνει 3 ώρα Ελλάδος είναι. Δύο νομίζω είναι. Δύο κεντρικής Ευρώπης και 3 Ελλάδος. Όχι, μία είναι, κεντρικής Ευρώπης. Έχουμε λίγο μια σύγχυση με την κλήρωση γενικά. Καλά, εντάξει. Το site της UEFA που είχα μπει εγώ έλεγε 2 η ώρα, Central Europe, γι' αυτό. Α, έλεγε 2 Central Europe. Αν έλεγε 2, ναι, αλλά... εγώ νομίζω έλεγε 1 Central Europe που είδες με το πρωί. Τέλος πάντων. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε αύριο, θα ξέρουμε ακριβώς ποιον θα αντιμετωπίσει ο Άρης, ποιον θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και αν θα... μπορεί να είναι και ζευγάρι κιόλας, έτσι, μην το αποκλείουμε γι' αυτό. Βέβαια. Μπορεί να είναι 50-50 και ζευγάρι. Το να είναι ζευγάρι. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, έχει και αυτό πιθανότητες. Άρη Λεμεσού θέλεις. Να γίνει. Για πιθανό αντίπαλο. Ναι, ναι. Να ταξιδέψει εκεί προ εφήλε, δεν θα με χάλαγε να σου πω την αλήθεια. Σαν ομάδα αυτή τη βρίσκουν, ας πούμε. Να δούμε και λίγο το σόι. Ο Άρης Λεμεσού. Ο Άρης Λεμεσού φέτος γίνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Καταρχήν είναι το αφεντικό, σαν Άρης. Έτσι είναι, ξεκινάμε από εκεί. Στη Λεμεσό είναι το αφεντικό. Και άλλα χρώματα. Δεν έχει σημασία, μόνο που είναι Άρης είναι το αφεντικό. Αφεντικό στη Λεμεσό είναι Απόλλων. Έλα, ποιος Απόλλων τώρα, ο Άρης είναι ρε φίλε. Απόλλων, ΑΕΛ και μετά. Τι έχουν αυτοί, μετά ο Άρης, τι έχουν αυτοί. Είναι κανένας γνωστός, ξέρουμε τίποτα. Δεν έχω κοιτάξει ρόστερ, να σου πω την αλήθεια. Με τους συγκεκριμένους. Είναι πάντως μια ομάδα που έχει λεφτά και γενικότερα επειδή είχα μια κουβέντα και με το θείο από Κύπρο που ασχολείται με το ποδοσφαίρο εκεί πέρα. Α, φίλε, παίζει ο Σίντεφελ, παίζει ο Γκόρντον, αρχηγός, βέβαια. Εκεί, ναι, άντε. Πού να περάσει τον Άρη Λεμεσού, φίλε. Γενικά έχουν καλό μπάτζετ αγωνιστικό. Και ο Μαθαίου του ΠΑΟΚ, ένας πιτσιρικάς. Ο Νίκος Μαθαίου. Είναι ομάδα που έχει 4-5 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ και εγώ συγκλονίστηκα όταν πάνε τα λεφτά που έχει η Πάφος για μπάτζετ αγωνιστικό. Η Πάφος έχει 6 με 7 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ. Και έχει 6-7 εκατομμύρια αγωνιστικό μπάτζετ γιατί ρίξαν οι Ρώσοι πολλά λεφτά στην Πάφο. Να τα πάλι Ρώσοι. Δηλαδή... Να τα πάλι Ρώσοι. Να τα πάλι Ρώσοι. Λοιπόν, έχουν πέσει, αλλά τώρα εντάξει με την κατάσταση που επικρατεί λόγω του πολέμου, πολλοί Ρώσοι η αλήθεια είναι ότι φύγανε από τη μαρτυρική μεγαλώνηση. Εντάξει, ήταν, ο Άρης νομίζω ότι όπως όλες οι ομάδες δεν θέλει να πέσει πάνω στους Σκανδιναβούς. Το ξέρεις και εσύ αυτό πολύ καλά. Μακριά. Να πέσει με καμιά τώρα, χωρίς να θυμάμαι αν είναι όντως στους αδύναμους, να πέσει με κανένα φλαμουρτάρι, να πέσει με καμιά σκεντίγια, να πέσει με κανένα τέτοιο. Φλαμουρτάρι δεν υπάρχει. Φλαμουρτάρι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Η Παρτιζάνη υπάρχει στην Αλβανία. Η Παρτιζάνη υπάρχει στην Αλβανία. Να πέσει με την Παρτιζάνη. Και, okay. Και η Βλάσνια. Δεν την ξέρω τη Βλάσνια. Η Βλάσνια, ωραία. Να πέσει με τέτοιες ομάδες μακριά τις σκανδιναβικές. Από Μόλντε, από ΑΕΚ, από τέτοιες ομάδες νομίζω μακριά. Βίκινγκ, Λίλεστρομ, Βίμπορκ, ΑΕΚ, Τζουγκάρντεν και Έλφσμπορκ. Είναι 6 οι σκανδιναβικές. Αυτές έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, άστο δεν είναι, έχουν ένα άλλο αγωνιστικό. Την Κόνιασπορ την έχει την Κόνιασπορ. Τουρκοφάγος άλλωστε, εντάξει. Με τις, Κόνιασπορ τώρα εντάξει. Την Κόνιασπορ την έχουμε, λέω. Πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Στο εικόνιο εκεί, Πολύ μακριά. Ομάδα με δικέφαλο ΕΤΟ, ξέρεις,
Σοηλέ, Γκέλ Καϊξή και τέτοια τώρα. Μάλιστα. Δεν είναι, εντάξει, είναι λίγο μακριά. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα το δούμε αύριο. Ερώτηση φίλου, εικάζω φίλου του ΠΑΟΚ. Πότε έρχονται τα ισπανικά Ραφάλ? Προλαβαίνουμε να φτιάξουμε καταφύγιο? Λέει ο 584. Τα ισπανικά Ραφάλ. Είπα και πριν, όπως εγώ τουλάχιστον έλεγα εξ αρχής, ότι οι περιπτώσεις του Ατλέτικο, παιδιά, δεν είναι εύκολες. Είναι δύσκολες. Δεν ξέρω αν ο Άρης θα καταφέρει να πάρει κάτι από εκεί τελικά. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι πολύ δύσκολα έως αδύνατο. Όταν ο Σιμεώνε θα πάρει τις αποφάσεις του, εκεί προς τέλη Ιούνιου, αρχές Ιούλη. Άντε, Σιμεώνε, άντε, και εγώ είμαστε Ρε Σιμεώνε. Και εγώ είμαστε Ρε Σιμεώνε. Μπορεί να προκύψει κάτι, όχι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Άρης δεν βασίζεται στην Ατλέτικο, έχει κάνει το ψάξιμό του και σε άλλες αγορές. Στην Ισπανία παραμένει, αλλά όχι από Ατλέτικο, όπως αναφέραμε την περίπτωση του Πόνς νωρίτερα. Και στη Γαλλία κοιτάει, έχει πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Ρίχνει κάτι ματιές τελευταίες μέρες και προς Λατινική Αμερική, χωρίς να έχει βρει μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρω εγώ, κάτι που να τον ενθουσιάζει από τις εκεί χώρες, όπως για παράδειγμα, από ό,τι ξέρω, και στις Χιλίες κοιτάξει ο Άρης, δεν τον ενθουσιάζει κάτι από εκεί. Για μένα είναι και λίγο, είναι και μια συγκεκριμένη κατηγορία οι ποδοσφαιριστές που έρχονται από τη Λατινική Αμερική χωρίς να έχουν εμπειρία από την Ευρώπη, γιατί θέλουν την προσαρμογή τους. Είναι αντίστοιχο, όπως λέμε, για τους Σκανδιναβούς σε πολλές περιπτώσεις, να πάνε πρώτη φορά σε άλλη χώρα της Ευρώπης που θέλουν τον χρόνο του, και φάνηκε με το Σούντγκρεν. Είναι λίγο δηλαδή της Λατινικής Αμερικής. Νομίζω ότι και εσύ με τον Γκουαγιάτα λίγο το σκέφτηκες, ότι αυτό το παιδί θα χρειαστεί λίγο το χρόνο της. Μην το πιάνεις στο στόμα σου, τον Γκουαγιάτα. Άστο, μην το πιάνεις στο στόμα σου. Άστο, θα πάρεις πλάκα. Θα πάρεις πλάκα, άστο. Όπως έπαθα με τον Φελίπε Σοάρη, τον Βικελίδη, που τον έκανε δύο φορές. Καλά, περίμενε φέτος να δεις τον Φελίπε Σοάρη. Περίμενε. Πάλι προτρέχεις. Τώρα θα το δεις. Τώρα κάτσε. Το πραγματικό Φελίπε Σοάρη. Τώρα θα το δεις. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο στο φινάλε, να σε αποχαιρετήσουμε. Αυτά, παιδιά. Αυτά. Ωραία. Αύριο πάλι. Αύριο πάλι, αν έχουμε κάτι νεότερο, έτσι θα τα πούμε. Νοήτε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Νίκος Παπαδόπουλος για τα νέα του Άρη.